είναι μια οικογένεια, η οικογένεια Ρέμπερ, η οποία είναι από τη Βέρνη. Δεν είναι ούτε πλούσιοι ούτε φτωχοί. Είναι μια μέση αξιοπρεπή, α το πούμε έτσι, οικογένεια εργοκυρέων. Να το πω έτσι με του δικού μα όρου. Αυτοί ερχόντουσαν επί 8 χρόνια διακόπτε στο Μόλυβο. Του άρεσε πολύ και ερχόταν όλη η οικογένεια μαζί. Παιδιά, γυναίκε, παππούδε, γιαγιάδε όλοι. Το 15 πέσανε πάνω στι βάρκε. Σοκαριστήκανε, νιώσανε μέσα του ότι δεν μπορώ να κάνω μπάνιο στην παραλία και να βλέπω δίπλα μου να πνίγονται παιδιά. Και πέσανε με τα μούτρα όπως ήταν να βοηθάνε να βγάλουν τον κόσμο τις βάρκες, να τους δώσουν νερό, ρούχα, τσάι, φτιάχνανε κλπ. Αυτό το πράγμα μεγάλωσε σιγά σιγά μέσα από το Facebook, κυρίως ένα κίνημα του Facebook ουσιαστικά ήταν ο Μερικός Σταυρός. Συγκέντρωσε υποστήριξη από το κοινωνικό περίγυρο, τον κοινωνικό κύκλο της οικογένειας Ρέμπερ. Εξαπλώθηκε μετά μέσω των ελβετικών media σε όλη την Ελβετία και ήταν ουσιαστικά και η μόνη οργάνωση από την Ελβετία η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Οπότε συγκέντρωσε και όλη την υποστήριξη. Όταν τελείωσε το project που είχαμε στην Σύνδο, δηλαδή ο Κάμπης που ανέφερα και πριν, είπαμε ποιο είναι το επόμενο μέρος στην Ελλάδα το οποίο έχει σοβαρό πρόβλημα. Είπαμε ότι στην Αθήνα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, αλλά εκεί είναι μια μεγάλη πόλη, υπάρχουν πολλοί εθελοντές, υπάρχουν πολλές οργανώσεις, δεν είναι τόσο μεγάλο. Και ήταν η ένταλη στιγμή που το συζητάγαμε αυτό, ήταν η στιγμή του θανάτου στη Μόρια. Ήταν μια πολύ άσχημη κατάσταση εδώ πέρα και είπαμε εκείνη τη στιγμή ότι μάλλον το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να πάμε εκεί. Ερχόμενοι εδώ πέρα, δεν ήθελαμε μια ιδέα στο μυαλό μας που θέλουμε να την εφαρμόσουμε. Ήρθαμε με ανοιχτά αυτιά, το πω έτσι, με ανοιχτά μυαλά. Και συζητήσαμε με διάφορους ανθρώπους στο νησί. Συζητήσαμε με τον Δήμαρχο, συζητήσαμε με τη διοίκηση του ΚΑΡΑΤΕΠΕ, συζητήσαμε με τοπικούς παράγοντες, με δημοσιογράφους, με πολιτικούς, με ντόπιους, με επιχειρηματίες, με όποιον άνθρωπο βλέπαμε στον δρόμο. Του λέγαμε τι νομίζεις ότι είναι καλύτερο να γίνει εδώ, αν σου λέγανε έχεις ένα μαγικό ραβδί και θέλεις να κάνεις κάτι για να εκτονώσεις την κατάσταση. Τι χρειάζεται. Όλοι μας λέγανε χρειάζεται ένα μέρος στο οποίο να μπορούν να απασχολούνται, να μπορούν να κάνουν κάτι, να περνάει η ώρα τους για να μην δημιουργείται αυτός ο εκνευρισμός που δημιουργείται και να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Και σε αυτή τη λογική και εμείς χτίζουμε ένα χώρο ο οποίος όταν θα τελειώσει και θα μπαίνεις μέσα δεν θα σου θυμίζει προσφυγική δομή. Γενικά η φιλοσοφία μας είναι ότι αυτός ο χώρος είναι ανοιχτός. Οποιοςδήποτε θέλει να έρθει εδώ πέρα, είτε είναι ντόπιος, είτε είναι ΜΚΟ, είτε είναι πρόσφυγας, είτε είναι οτιδήποτε, μπορεί να έρθει εδώ να πιει ένα καφέ, να φάει ένα κέντρο φαΐ, να μιλήσει μαζί μας, να ακούσει λίγη μουσική, να δει σινεμά, να περάσει τη μέρα του. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το χώρο όπως θα το κάναμε αν μας έλεγε κάποιος ότι εδώ θα μαζεύω τη φίλη σου. Έχεις 50% καλούς φίλους στο νησί, δεν θα φτιάξει ένα μέρος να μαζέψεις όλοι μαζί. Θα το κάνουμε όσο καλύτερο γίνεται.